Με την επιστροφή της Τρόικας μετά την Καθαρά Δευτέρα και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τα μέτρα μετά το τέλος του τρέχοντος προγράμματος, η κυβέρνηση στρέφει το βλέμμα της στις σκληρές απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Καθοριστική θεωρείται η αυριανή συνάντηση της Άγγελα Μέρκελ με την Κριστίν Λαγκάρτ στο Βερολίνο με θέμα τη συμμετοχή του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Πάντως, με ανακοίνωσή του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εμφανίστηκε επιφυλακτικό για την επίτευξη συμφωνίας. Θα χρειαστεί περισσότερη πρόοδος προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές και είναι πολύ προώρο να επενδύσουμε στην προοπτική επίτευξη συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής. Η κυβέρνηση από την πλευρά της, με δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της, επιχειρεί να παρουσιάσει την προληπτική νομοθέτηση μέτρων ως επιτυχία του οικονομικού επιτελείου. Υπάρχει δυνατότητα να κάνεις κάποιες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, οι οποίες να αλλάζουν το μείγμα της πολιτικής. Δηλαδή τι, να μετατοπίζουν τα βάρη από μία κοινωνική ομάδα σε μία άλλη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως κατηγορούν την κυβέρνηση ότι με επικοινωνιακά τεχνάσματα εξαπατά τον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση επιχειρεί να μας καρέψει την απόλυτη υποχώρησή της. Συμφωνία χθες δεν υπήρξε. Για να επιστρέψουν απλώς οι θεσμοί στην Ελλάδα, η κυβέρνηση έδωσε τα πάντα. Ούτε καν πολιτική συμφωνία δεν υπήρξε. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί πέτυχε να έρθει η Τρόικα στην Ελλάδα. Δεσμεύτηκε βέβαια για προνομοθέτηση σε μειώσεις του αφορολόγητου, περικοπές των κύριων συντάξεων, αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Μέσα σε αυτό το κλίμα, δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung με τίτλο «Ορατό ένα καλό τέλος» εκτιμά ότι η ελληνική κρίση χρέους απειλεί να επισκιάσει τις επερχόμενες εκλογές σε Ολλανδία, Γαλλία και Γερμανία και εξηγεί τη συμβιβαστική στάση του Wolfgang Schäuble στο χθεσινό Eurogroup. Ο Υπουργός Οικονομικών θέλει να αποφύγει να γίνει θέμα στον προεκλογικό αγώνα η Ελλάδα. Ήδη η πρόταση του Manfred Weber, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, να γίνει στο μέλλον και μια προσπάθεια χωρίς Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια στη Χριστιανική Ένωση. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συμφώνησαν την επιστροφή των θεσμών και η Ελλάδα δεσμεύθηκε να εφαρμόσει μέτρα ύψους 1,2 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ ως το τέλος του προγράμματος το 2018 και άλλα τόσα την επόμενη χρονιά.